Πάμε τώρα στην άφιξη του Σκοπιανού Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Μιλωσόσκη, ο οποίος προσγειώθηκε με το αεροπλάνο το οποίο βλέπουμε στα πλάνα μας, το οποίο φέρει τα διακριτικά της Μακεδονίας, Republic of Macedonia. Ο Σκοπιανός Υπουργός Εξωτερικών δεν άφησε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη, αξιοποίησε την άδεια που του έδωσε η ελληνική κυβέρνηση και το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε όντως φέρει τα διακριτικά δημοκρατία της Μακεδονίας και στα σχέδια πτήσης που κατατέθηκαν το αεροσκάφος αυτό καταγράφεται ως τέτοιο, ως κυβερνητικό της δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αυτό που μένει να διαπιστωθεί είναι πώς θα εκμεταλλευτούν αυτή την αφόρηση, την εξαίρεση μέσω της ελληνικής κυβέρνησης της Σκοπιανή σε άλλες συνόδους, παραδείγματος χάρη στη συνόδου του ΝΑΤΟ ή ακόμα και στην επόμενη συνόδο του ΟΑΣΕ. Θυμίζω μόνο δηλαδή ότι μέχρι χθες το βράδυ, Λάμπρο, υπήρχε η έντονη φημολογία ότι είχε παρουσιαστεί κάποια μηχανική βλάβη στο συγκεκριμένο αεροσκάφος και ότι τελικά δεν θα το χρησιμοποιούσε ο Σκοπιανός Υπουργός των Εξωτερικών. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν επιβεβαιώθηκε, εκτός και αν δούλεψαν όλη τη νύχτα οι τεχνικοί της πολιτικής αεροπορίας της γείτονας, προκειμένου να είναι έτοιμο το αεροσκάφος με το πρώτο φως της ημέρας. Ναι, υπήρχε αυτή η πληροφορία και δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που αυτό το αεροσκάφος παρουσιάζει βλάβη. Είχε παρουσιάσει βλάβη προεβδομάδων και σε μία πτήση προς το Παρίσι. Άρα δεν είναι απίθανο όντως να υπήρξε βλάβη και να έκαναν τα δυνατά για να φτιαχτεί το αεροσκάφος, διότι δεν ήθελαν να αφήσουν αυτή την ευκαιρία να εκμετάλλευτε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι μόνο η παρουσία του αεροπλάνου ως εικόνα που φέρει τα διακριτικά δημοκρατία της Μακεδονίας, και αυτό είναι. Είναι και η ουσία ότι καταγράφεται μια παραχώρηση, μια εξαίρεση από την ελληνική πλευρά, την οποία πρέπει να δούμε πώς θα την αξιοποιήσουν οι Σκοπιανοί. Λάμπρο Καταρίτη, να βάλουμε άλλο δελεία εδώ. Θα επιστρέψουμε σε σένα μόλις έχουμε νεότερα, κυρίως από την συνάντηση του Κώστα Καραμαλή με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Προσγειώθηκε τελικά το μεσημέρι στην Κέρκυρα το κρατικό αεροσκάφος των Σκοπίων που μετέφερε τον Υπουργό Εξωτερικών Μιλώσσοσκι για τη σύνοδο του ΟΑΣΕ. Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση έδωσε την έγκρισή της για την προσγείωση του αεροσκάφους που φέρει τα διακριτικά δημοκρατία της Μακεδονίας και το οποίο αναμένεται να επιστρέψει την Κυριακή για να παραλάβει τον Υπουργό Εξωτερικών. Όταν πριν μερικούς μήνες οι Σκοπιανοί τορπίλιζαν με τις εθνικιστικές τους απόψεις στις συνομιλίες για το όνομα, δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ούτε οι ίδιοι πως το κρατικό αεροσκάφος τους με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας θα προσγειωνόταν λίγο καιρό μετά με τιμές στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Και όμως αυτό έγινε σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Μια κυβέρνηση που στα ευαίσθητα θέματα εξωτερικής μας πολιτικής, όπως αυτό με τη Φυρό, άγεται και φέρεται δίχως τακτική και στρατηγική, είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση και ο λαός πρέπει γρήγορα να την απομακρύνει. Ο Σκοπιανός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Μιλώσσος, και όταν μάλιστα ζήτησε να μεταβεί με το κρατικό αεροσκάφο στην Κέρκυρα για τη σύνοδο του ΟΑΣΕ, δεν περίμενε όπως αποδείχθηκε τη θετική απάντηση της Αθήνας. Και αυτό γιατί απλά οι Σκοπιανοί δεν είχαν καν διαθέσιμο αεροσκάφος καθώς ήταν χαλασμένο. Τελικά, μετά και την έγκριση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μιλώσσοσκι βρήκε αεροπλάνο και κατέθεσε πανευτυχής για την εθνική επιτυχία της χώρας του. Επιτράπει στο αεροπλάνο των Σκοπίων να προσγειωθεί για μία και μόνη φορά για τους ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους που εξήγησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόσφατα. Το πράσινο φως για να γίνουν αποδεκτά τα σχέδια πτήσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους πάντως έδωσε η κυβέρνηση, φοβούμενη αντιδράσεις από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη σύνοδο, καθώς ο κ. Μιλώσσοσκι απειλούσε να μην προσέλθει. Πώς θα αντιδρούσαν όλοι αυτοί που θα έρθουν μεθαύριο στην Κέρκυρα? Θα λέγανε η Ελλάδα, η οποία μπόρεσε και πέρασε τις θέσεις της υπό πολύ δύσκολες συνθήκες παντού, αντιδρά με έναν τρόπο τώρα που το μόνο που κάνει να προδίδει νευρικότητα, ανασφάλεια, μικροψυχία? Ως περήφανος Μακεδόνας δεν το δέχομαι αυτό, και ως περήφανος Έλληνας. Στις αρχές Ιουλίου πάντως φτάνει στην περιοχή ο γνωστός μας Μάθιου Νίμιτς για συνομιλίες με τις δύο πλευρές. Μάλιστα, να μεταφερθούμε τώρα στην Κέρκυρα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Θανάση Έλλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Καθώς είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο ΝΑΤΟ και Ρωσίας, και να πούμε ότι νωρίτερα εσείς οι δημοσιογράφοι είχατε μια συζήτηση με τον κύριο Μιλώσσοσκι, ο οποίος εμφανίστηκε ήπιος. Τι ακριβώς σας είπε? Πολύ ήπιος, το ρώτησα χαρακτηριστικά πώς νιώθει για την κίνηση αυτής της ελληνικής κυβέρνησης. Και είπε ο ίδιος ότι αντιλαμβάνεται ότι είναι μια δύσκολη κίνηση, τη χαρακτήριζε μια χειρονομία προς τη σωστή κατεύθυνση, που εκτιμάται, όπως είπε, από τη Σκοπιανή πλευρά, καθώς έγινε σε αυτή τη δύσκολη, όπως τη χαρακτήρισε, κατάσταση στο εσωτερικό. Ενδεχομένως αναφέρεται βέβαια στις μετεκλογικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Την ίδια ο κύριος Μιλώσσοσκι τόνισε ότι θα ήθελε να δει την κυρία Μπακογιάννη αύριο, έχει καταθέσει σχετικό αίτημα, δεν έχει απαντήσει ακόμα η Ελληνίδα Υπουργός Εξωτερικών, αν
έχει χρόνο για αυτή τη συνάντηση, και την προσκάλεσε να πάει στα Σκόπια ως προεδρεύουσα του ΟΑΣΕ για να συναντηθεί με την αποστολή του ΟΑΣΕ στα Σκόπια. Είναι κάτι που η κυρία Μπακογιάννη θα πράξει το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Τώρα, πέρα από το Σκοπιανό, φυσικά, εδώ στην Κέρκυρα τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα κυρίως σε ό,τι αφορά τη σχέση της Δύσης ή του ΝΑΤΟ, αν θέλεις, με τη Ρωσία. Κατά την έξοδό τους οι Υπουργοί Εξωτερικών πριν λίγα λεπτά φάνηκαν μάλλον ικανοποιημένοι, συγκρατημένα θα έλεγα ικανοποιημένοι, τόσο ο κ. Λαβρόφ. Να θυμίσουμε, Θανάση, μετά την κρίση, με τα επεισόδια στον Κάφκασο, με τον πόλεμο. Είναι η πρώτη συνάντηση ΝΑΤΟ-Ρωσίας μετά τον πόλεμο τον περασμένο Αύγουστο στη Γεωργία, στα σύνορα Γεωργίας-Ρωσίας. Μπορεί το λαός να καρποθεί ψήφους και από το τελευταίο επεισόδιο, να το πω, με το αεροπλάνο στην Κέρκυρα? Οπωσδήποτε. Υπάρχει ένας συμβολισμός. Βέβαια, όταν κάνεις διπλωματία κορυφής σε επίπεδο ΟΑΣΕ και με τόσους υπουργούς εξωτερικών, κάνεις και διπλωματικές αβαρίες. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική της κυβέρνησης. Από την άλλη, βέβαια, είναι κάπως μικρομέγαλη η διπλωματία μας. Δηλαδή, πάμε να λύσουμε το πρόβλημα του Καυκάσου. Τι θα γίνει, λέει, στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το Σκοπιανό. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με την Τουρκία που έχει ανοίξει, τέλος πάντων, το χώρο της και έχουμε κατακλειστεί από παράνομους μετανάστες. Επομένως, χάνουμε τα τοπικά και τα συγκεκριμένα και πάμε για τα πολύ μεγάλα με αμφίβολη αποτελεσματικότητα. Τέλος, θέλω να θυμίσω ότι ο στόχος ήταν να έρθει η Χίλαρη Κλίντον μαζί με τον Μπιλ Κλίντον να πάνε στο σπίτι της κυρίας Μπακογιάννη στα Χανιά, να κάνουν και μια κρουαζιέρα με σκάφος φύλλο εφοπλιστή και να προβληθεί το γύρισμα της οικογένειας Μητσοτάκη από τους Μπούς τους Κλίντον. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.